στη Φαλάνη, στην πλατεία της Φαλάνης. Ξεκινάει ένας ακόμη λαϊκός δρόμος, ο τρίτος αγώνας δρόμου Φαλανδαίων. Είναι ένας αγώνας που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης. Βοηθάει η περιφέρεια, βοηθάει ο Δήμος, βοηθούν οι εθελοντές, το σχολείο της Φαλάνης, οι αιμοδότες και βοηθάει και ο Χότος μαζί με τον Κατσίφα. Είναι ένας δρόμος για μικρά παιδιά, 1 χιλιόμετρο και για άτομα με αναπηρίες. Έχει 5 χιλιόμετρα και έχει και 21 χιλιόμετρα δίπλα στο ποτάμι, σε μια ωραία περιοχή, ωραία η διαδρομή. Ωραίος θα είναι και ο καιρός και θα είναι και καιρός για τρέξιμο. Όλοι εκεί να τρέξουμε για την υγεία μας πάνω απ' όλα. Και ο αθλητισμός είναι φιλοσοφία ζωής, αλλά και δίνει χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια. Ένα ακόμα αθλητικό γεγονός στο Δήμο Λαρισαίου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και με την περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό. Να τονίσω το εξής, ότι ιδιαίτερα σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν τον αγώνα που αναφέρεται στην κοινότητα της Φαλάνης, να τονίσω ότι ως Δήμαρχος Λαρισαίων έχω απόλυτη γνώση ότι η τοπική κοινότητα, η κοινότητα Φαλάνης, είναι μια πολύ δραστήρια κοινωνία, η οποία έχει φορείς που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού. Από το Σύλλογο Αιμοδοτών, το Πολιτικό της Κέντρο, το Σύλλογο Δρομέων, θεατρικά σχήματα, χορδίες, μια δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα που αφορά τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, εξαιρετικά σημαντική, η οποία δίνει μια διέξοδο συμμετοχής σε περιόδους δύσκολες, την οποία ο Δήμος Λαρισαίων και η Περιφέρεια έχουμε αποφασίσει πάντα να στηρίζουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, μια ακόμα συνεργασία με τους φορείς της περιοχής καταδεικνύει αυτό που και νωρίτερα είπε ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες αυτές, γιατί τα μεγάλα γεγονότα, η δραστηριοποίηση των φορέων, η συμμετοχή των πολιτών, μόνο μέσα από μια τέτοια στήριξη, και συνεργασία μπορεί να υπάρξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για τρίτη χρονιά φέτος διεξαρτεί ο τρίτος αγώνας δρόμου Φαλανέων με τη συμμετοχή της περιφέρειας, του Δήμου Λάρισας και όλων των χορηγών. Είναι ένας αγώνας, είναι τρεις αγώνες, ένα χιλιόμετρο, 5 χιλιόμετρα και 21. Είναι ένας αγώνας τα 21 χιλιόμετρα μέσα στο ποτάμι, μέσα στη φύση, με θέα τον Όλυμπο και τον Κίσαβο. Έχουμε έναν αγώνα 5 χιλιόμετρων μέσα στη Φαλάνη, το οποίο θα συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά, τουλάχιστον γύρω στα 600 περίπου παιδιά είναι θα τρέξουν τα 5 χιλιόμετρα, 150 παιδιά θα τρέξουν τα 21 χιλιόμετρα και ο παιδικός αγώνας είναι γύρω στα 500 παιδιά. Πέρα από όλα αυτά, ο αγώνας μας έχει και έναν χαρακτήρα, ο παιδικός αγώνας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και με το ΑΜΕΑ, τα οποία θέλουμε τα παιδιά αυτά να τρέξουν όλα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους εθελοντές οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον αγώνα, και χωρίς τους εθελοντές, παιδιά, δεν γίνεται απολύτως τίποτα.